Στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης προκειμένου να πραγματοποιήσει μια σειρά επαφών και συνεργασίες με τους Δημάρχους της Αλεξανδρούπολης και της Αμοθράκης για θέματα ενέργειας. Στην σύσκεψη έδωσαν το παρόν οι βουλευτές Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Αγκαρά, ο πρόεδρος του ΚΑΠΕ Βασίλης Τσολακίδης, ο υπεύθυνος θεμάτων γεωθερμίας Δημήτρης Μερδρινός, ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Εύρου Μενέλαος Μαλτέζος και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Αμοθράκης, ο κ. Παναγιώτης Παπάς. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το γεωθερμικό πεδίο της Αμοθράκης που βρίσκεται στα Θέρμα και το αιωλικό πάρκο που βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο σχεδιασμού. Ο τομέας σας μας ενδιαφέρει, κύριε Υπουργέ, πάρα πολύ. Μας ενδιαφέρει γιατί νομίζουμε ότι ο τόπος μας διαθέτει στοιχεία που δίνουν ενέργεια με διάφορους τρόπους και απαλλάσσουν απορρίπους στο κομμάτι τουλάχιστον που μας αφορά, μπορούν να παράξουν απορρίπους στο περιβάλλον της Ελλάδας. Επιπρόσθετα, θέματα που είναι στο Υπουργείο και αφορούν συγκεκριμένα και τη Σαμοθράκη και την ευρύτερη περιοχή είναι φυσικά τα θέματα της εφαρμογής του νέου ελαττωμικού νόμου που ψηφίσαμε στη Βουλή και έχει πλέον εξυγχρονίσει πλήρως το πλαίσιο μέσα από το οποίο γίνονται ελαττωμικές και εξορυχτικές δραστηριότητες και φυσικά τα θέματα της χωροταξίας. Είμαστε ακριβώς ένα βήμα πριν να ξεκινήσουμε τη μεγάλη προσπάθεια με τα τοπικά χωρικά σχέδια, όπου οι Δήμοι πλέον μετατρέπονται στον αποκλειστικό, θα έλεγα, στον πρωτεύοντα φορέα σχεδιασμού, χωροταξίας και πολεοδομίας στη χώρα. Υπάρχει από το παρελθόν μία μελέτη από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αξιοποίηση των θερμών αυτών. Μέχρι τώρα υπήρχε κάποιο πρόβλημα στην αξιοποίησή τους λόγω του κενού που υπήρχε στον νόμο για τη γεωθερμία. Πλέον με το νέο νόμο γίνεται αυτή η δυνατότητα υπαρκτή. Έχουμε κάνει μια πρώτη προσέγγιση, έχουμε προϋπολογίσει το κόστος μετά από αίτημα του Αντιπροέδρου του κ. Δραγασάκη και μπορούμε με το Δήμαρχο να εξετάσουμε αυτή τη δυνατότητα πλέον και σε αυτό το ταξίδι προσέγγισης κάποιων επενδυτών για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτή την πηγή. Το γεωθερμικό δυναμικό των θερμών έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενεργειακή αυτονομία του νησιού, τόσο από πλευράς ηλεκτροπαραγωγής, και αυτό λόγω της θερμοκρασίας του ρευστού μπορεί να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια, και η ηλεκτροπαραγωγή από γεωθερμία, επειδή είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο και όλες τις μέρες του έτους και μπορεί να μεταβάλλεται, δηλαδή να δίνει μεταβλητό φορτίο, μπορεί να συμπληρώνει την αιωλική ενέργεια έτσι ώστε να έχουμε 100% ηλεκτροπαραγωγή από τοπικούς πόρους στο νησί. Αμέσως μετά ο κ. Σταθάκης προκάλεσε συνάντηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου των Φερών, όπου παρευρέθησαν ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης, ο Αντιδήμαρχος Ενέργειας Γιάννης Φαλέκας, ο Αντιδήμαρχος Φερών Νίκος Γκότσης και κλιμάκιο της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης το παρόν και τα προβλήματά τους ανέλησαν οι αγρότες της περιοχής μέσω του Προέδρου του ΤΟΕΒ Βάσου Παντελίδη. Ο κ. Σταθάκης μίλησε για τους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς στόχους που αφορούν στον διπλασιασμό της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την αύξηση των χρηματοδοτήσεων για τις ενεργειακές κοινότητες κατά 25%. Κύριε Υπουργέ, ήθελα να σας πω εδώ ότι το μοντέλο το υποδειγματικό που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα είναι η συνεργασία του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Υπουργείου σας ιδιαίτερα, μαζί με τη συνέργεια και του Βασίλη Τσολακίδη, του ΚΑΠΕ, σε θέματα τα οποία αφορούν την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Και το λέω αυτό γιατί το υποδειγματικό αυτό μοντέλο καθορίστηκε από εσάς και από εμάς, με σεβασμό από εσάς προς την αυτοδιοίκηση και με σεβασμό από εμάς προς εσάς. Το 2030 σχεδόν το 60% της ενέργειας θα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτός είναι ο κοινός ευρωπαϊκός στόχος που δεσμεύτηκε και η Ελλάδα. Σήμερα παράγουμε σχεδόν το 30% από ΑΠΕ. Φιλοδοξούμε λοιπόν σχεδόν να διπλασιαστεί τα επόμενα 12 χρόνια. Και ο δεύτερος στόχος που συμφωνήσαμε είναι να καταναλώνουμε 30% λιγότερη ενέργεια από ό,τι το 2009. Αυτό είναι πιο δύσκολο. Σημαίνει ότι όλη η παραγωγή, η κατανάλωση ενέργειας και τα λοιπά πρέπει να αλλάξει με πολύ μεγάλη εξοικονόμηση. Οι τιμές οι οποίες έχουμε καταθέσει στις πρώτες μας μελέτες στην Ευρώπη, Υπουργέ, είναι
Χαλάμε για την πιάτσα, συγγνώμη για την έκφραση. Είναι 23 ευρώ η μεγαβατόρα σε πρώτη φάση, και όταν μπουν στο σύστημα και οι αγροτικές καλλιέργειες, θερμοκήπια ή ούτω καθεξής, μπορεί να κατέβει, οι μελέτες μας δείχνουν, μέχρι και τα 15 ευρώ. Πράγμα το οποίο είναι πιο φτηνή ενέργεια δεν μπορείς να βρεις στον κόσμο. Και κλείνω με την επισήμανση ότι η ιδιαιτερότητα του έργου και της χώρας μας και η ιδιαιτερότητα η οποία θα απολαύσει η χώρα μας με αυτό το έργο, συγγνώμη για το μεγάλο της χώρας, είναι ότι είναι η πρώτη τέτοιου είδους εκμετάλλευση από σταθμούς συμπίεσης από αγωγούς φυσικού αερίου σε επίπεδο Ευρώπης. Έχουμε το ορθογόνο καναλέτο, το τσιμεντένιο που λέμε, γύρω στα 35 με 40 χιλιάδες στρέμματα. Έχουμε ένα υπόγειο δίκτυο το οποίο είναι γύρω στα 10 χιλιάδες στρέμματα. Έχουμε γεωτρήσεις στα ημιωρινά που αρδεύουμε με γεωτρήσεις, και φυσικά το περισσότερο δίκτυο, το δύσκολο είναι αυτό που ποτίζουμε σε πρωτόγονες συνθήκες. Δηλαδή τα στραγγιστικά κανάλια τα χρησιμοποιούμε για αρδευτικά. Τα γεμίζουμε νερό από τα αντιλοστάσια, και από εκεί βάζει το τρακτέρι κάθε αγρότης και με την αντλία του ποτίζει τα αγροτιμάχια του. Η ενέργεια είναι στο επίκεντρο για την περιοχή, πρώτον γιατί μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο αντικειμενικά με το DAP, το IGB, το FSRU Αλεξανδρούπολης. Ταυτόχρονα όμως είναι ένας πρωτοποριακός νομός όπου μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στην ενεργειακή μετάβαση που βιώνει η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή, που περιλαμβάνει τη γεωθερμία που είναι πρωτοποριακή η Αλεξανδρούπολη στον τομέα αυτό, συνάδει με τον νόμο για τη γεωθερμία που λύσαμε ένα χρόνιο πρόβλημα γύρω από τη γεωθερμία. Ο στόχος της ανάπτυξης των ΑΠΕ τόσο στον αγροτικό χώρο που είναι για μας πολύ σημαντικός, με δύο μέτρα που πήραμε, πρώτον τις ενεργειακές κοινότητες, οι οποίες επιτρέπουν στους αγρότες, στους συνεταιρισμούς να εμπλακούν στην παραγωγή των ΑΠΕ, και δεύτερον με την πρόσφατη νομοθέτηση που κάναμε για τους κατεπάγγελμα αγρότες να παράγουν πενταπλάσια ενέργεια από αυτή που επέτρεπε ο προηγούμενος νόμος, τα εκατοστάρια τα λεγόμενα, τα ανεβάσαμε στο 500.